παιδιά, τι κάνετε, τι λέει, πώς πάει, είστε καλά και εγώ καλά είμαι. Λοιπόν, μένουμε σπίτι μας day one. Σας άκουσα. Τι κάνετε, παιδιά. Τι κάνετε, τι κάνεις, Λουκούμι. Γεια, καλημέρα. Γεια σας. Είδε τη φίλη του, τη Λούνα. Σας είδα από το παράθυρο. Ήταν ένας κύριος όπως δεν κοιτούσε έτσι συνέχεια. Και... και αυτός γάβιζε. Μωσούρι μου. Φλένω χέρια. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my darling. Τι κάνεις εκεί? Πάω να βάλω πρωινό και έρχομαι. Εντάξει, λοιπόν. Πράγματα που έχουν να κάνουν είτε με κλίνες. Προσδέστε τις επαφείς ομάδες της γύρω σας, της συγγενής σας, για να περάσουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία η οποία έρχεται στη χώρα. Αν κάνετε τη σύνδεση ότι έβλεπα πρωινό και ταυτόχρονα έβλεπα ειδήσεις, θα καταλάβατε ότι ξύπνησα λίγο αργούτσικα όσο να το πεις. Επειδή είμαστε σπίτι εδώ και αρκετές μέρες, έχω χάσει λίγο τις ώρες και τις μέρες. Πράγμα που είναι πολύ εύκολο για μένα να το πάθω. Το παθαίνω πολύ συχνά, οπότε τώρα έχει απογίνει το χάλι μου. Κοιμάμαι πάρα πολύ νωρίς το πρωί και ξυπνάω πάρα πολύ αργά το μεσημέρι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και σκέφτηκα ότι, παιδιά, είναι μια ευκαιρία να κάνουμε vlogs. Ξέρω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω ότι είναι πιο δύσκολη κατάσταση που έχουμε ζήσει και η δική μου γενιά και κάποιες γενιές μεγαλύτερες. Απλώς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και αυτό που θέλω να ζητήσω και από εσάς, και ξέρω ότι δεν είμαι αρμόδια να μιλήσω για αυτά τα πράγματα, οπότε δεν θα το πάω, ξέρετε, πολύ βαθιά. Απλώς θέλω να σας πω ότι θα ήθελα πολύ όσοι μπορείτε να μείνετε σπίτι για να προστατεύσετε τους γονείς σας, τους παππούδες σας, τους δικούς μου γονείς, τους δικούς μου παππούδες. Οι δικοί μου παππούδες έχουν πεθάνει. Καταλάβατε τι εννοώ, μην το συζητήσουμε τώρα. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι από εσάς θέλετε να μείνετε σπίτι και δεν μπορείτε γιατί δουλεύετε σε καταστήματα τα οποία δεν έχουν κλείσει ή σε delivery κλπ. Και πραγματικά δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κλείσουν όλα τα καταστήματα, πρέπει να γίνει shutdown ολικό για κάποιες μέρες, αλλά και πάλι σας λέω, η γνώμη μου δεν έχει κάποια σημασία γιατί δεν είμαι ειδικός. Στεναχωριέμαι να βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που το παίρνουν τελείως αψήφιστα και να μπορούν να κάτσουν σπίτι τους, ξεχύνονται σε παραλίες και σε χιονοδρομικά και σε τέτοια και συνοστίζονται. Και από ό,τι είδα στις ειδήσεις, υπάρχουν μόνο 500 θέσεις για την εντατική στην Ελλάδα και είμαστε 10 εκατομμύρια. Οπότε καλό θα ήταν να μην τις χρησιμοποιήσει κάποιος χωρίς λόγο από βλακεία του. Προσπαθώ να μην είμαι πολύ τρομοκρατημένη. Είμαι, αλλά μέχρι ενός σημείου. Σε αυτή τη φάση θέλω να ορίσουμε από την αρχή το τι σημαίνει να είσαι cool. Cool δεν σημαίνει να ψηφάς τον κίνδυνο και να σου λένε όλοι κάτσε σπίτι σου γιατί κυκλοφορεί ένας ιός που είναι πολύ επικίνδυνος και να λες όχι είμαι cool, θα βγω και θα πάω κάπου. Cool είναι να ακούς αυτά που σου λένε ότι πρέπει να κάνεις ειδική και να κάθεσαι σπίτι σου και να προστατεύσεις τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Όπως επίσης θα ήθελα να πω ότι και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, καλό θα ήταν να κάτσουν σπίτι τους γιατί καθόμαστε εμείς για να τους προστατεύσουμε. Οπότε το να κάτσουμε εμείς οι νεότεροι να τους προστατεύσουμε και αυτοί να είναι έξω γύρω-γύρω. Είναι πάλι μια τρύπα στο νερό. Δεν θα μιλήσω άλλο για αυτό το θέμα. Ό,τι έχετε να συζητήσετε πάνω σε αυτό, θα χαρώ να το συζητήσουμε στα σχόλια. Αν και καλό θα ήταν τα καθημερινά vlogs να μην αφορούν αυτό. Απλώς να κάνουμε ωραία παρέα. Είμαστε σπίτι, είστε σπίτι. Και σκέφτηκα ότι το vlog μας αργεί. Εγώ μείνω ξύπνια μέχρι τα χαράματα. Οπότε γιατί να μην κάνουμε παρέα, παιδιά. Αχ. Πονάει το χέρι μου φρικτά από χτες. Θέλω να πατήσετε πώς και να πατήσετε στην παρακάτω ερώτηση. Δηλαδή, μην πατήσετε πώς τώρα, θα πατήσετε πρώτα στην ερώτηση και μετά θα πατήσετε πώς. Καταλάβατε τι είπα. Πονάει το χέρι μου γιατί ξεκίνησα τένις. Πονάει το χέρι μου γιατί ξεκίνησα πλέξιμο. Ή πονάει το χέρι μου γιατί κοιμήθηκα και το πλάκωσα. Πατήστε πώς και γράψτε από κάτω την απάντηση και σε λίγο θα σας φανερώσω τι ισχύει. Πατήσατε πώς, πατήστε το παιδιά. Είμαι τόσο σίγουρη ότι έχετε πέσει όλοι έξω. Εντάξει, θα σας πω ότι αυτό είναι το πιο άσχημο πλεκτό που έχει δει ποτέ άνθρωπος. Καταρχάς εδώ είναι λεπτό, εδώ είναι φαρδί. Στην άκρη έχει ουρά, χωρίς να ξέρω γιατί. Αλλά σημασία έχει η προσπάθεια, εντάξει. Ξεκίνησα να πλέκω με βελονάκι. Πήρα και τις βελόνες άλλες μεγάλες, αλλά δεν έχω καταλάβει χριστό. Και εδώ και δύο μέρες βλέπω βιντεάκια στο YouTube. Υπάρχουν άπειρα κανάλια πλέκοντας με τη Μαρία. Πλέξει, πλέξει. Όλα αυτά. Και τώρα θα σας δείξω κάτι που έχω φτιάξει που είναι αριστούργημα. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη και θέλω να μου γράψετε από κάτω. Wow, δηλαδή, δεν το πιστεύω, το έφτιαξε εσύ αυτό. Παιδιά, τέλειο! Κοιτάξτε το από κοντά! Είναι αστεράκια! Με το βελονάκι μου! Επειδή ξέρω ότι δεν θα με πιστέψετε καθόλου, θα κάνω μπροστά σας ένα-δυο πράγματα για να σιγουρευτείτε ότι δεν το αγόρασα έτσι και ότι εγώ το έκανα. Κοιτάξτε! Awkward!
Μισό. Τσακ! Είδατε! Έφτιαξα άλλη μια τριάδα. Γράφτε μου από κάτω, αν πλέκετε κι εσείς, αν έχετε πλέξει ποτέ, αν δεν έχετε πλέξει, σας το συστήνω πραγματικά, ανεπιφύλακτα. Μου φτιάχνει τόσο πολύ τη διάθεση. Έχω αποφασίσει αυτό να είναι ένα μικρό τετράγωνο γιατί μου τελειώνει η κλωστή, αλλά μετά που θα ρεμίσουν τα πράγματα και θα βγω να πάρω κλωστές κάποια στιγμή, όταν είναι, θέλω να φτιάξω κουβέρτα για το μωρό της φίλης μου της Λάουρας. Ο Κλεάντης έχει κολλήσει με ένα παιχνίδι στο κινητό και απλά δεν μπορεί να σταματήσει. Κλεάντη, μπορείς να σταματήσεις. Δύο παίζω. Παίζω αυτό και παίζω και ένα άλλο που είναι μπιλιάρδο. Αυτό τι είναι? Αυτό είσαι σνάιπερ. Εσύ είσαι σνάιπερ. Εγώ είμαι, ναι. Παναγία μου! Λουξάκι μου, έχεις βαρεθεί, αγάπη μου. Κάτσε μου, ρε Κλεάντη, το παιδί. Μα τι να κάνω. Ο Λουκουμάς έρχεται και ξαπλώνει πάντα στα πόδια σου όταν μαγειρεύεις. Ίσα να μην μπορείς να κουνηθείς καθόλου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα φτιάξουμε γαριδούλες με μακαρονάκι χοντρό. Τι γαριδούλες? Να τες. Εντελώς κα... Τι είναι αυτά τα χαρτιά, μωρέ? Τίποτα, εγώ σκουμπίζω. Σκουμπίζω. Γαριδουλίτσες, ναι. Και λίγη μακαρονάδα, το νούμερο, μισό λεπτό δεν θυμάμαι. Για μακαρονάδες με θαλασσινά, να θυμάστε φίλες και φίλοι μου, να βάζετε πάντα μακαρονάκι, όχι το ψηλό, το νούμερο 9. Εμείς μακαρόνια φτιάχναμε από τότε που είμαστε πιτσιρικάδες. Μπορεί να ελπίζετε ότι δεν θα το ξανακούσετε αυτό, αλλά μέχρι το χρόνο θα έχει ξεχαστεί. Τώρα δεν προλάβαμε, τι να κάνουμε. Παράλληλα να σας πω ότι μιλάω στα τηλέφωνα με διάφορες φίλες μου και φίλους μου, οι οποίοι μου λένε ότι προσπαθούν να πείσουν τους γονείς τους να μείνουν στα σπίτια τους. Έχουν κλειστεί τα παιδιά και οι γονείς βγαίνουν έξω. Όσοι είστε μεγάλοι και κινδυνεύετε, καθίστε στα σπίτια σας, παιδιά. Καθόμαστε εμείς για σας και είστε έξω. Μην με τρελαίνετε τώρα και τα παίρνω. Ο Κλεάντης λοιπόν μαγειρεύει και εγώ πλέκω. Κόκκινη σάλτσα δηλαδή από ντομάτα, λίγο τυράκι μέσα. Ναι. Και τώρα ρίχνουμε τις γκαρίντες. Έριξες και αυτό το υγρό που είχε μέσα. Ναι, ναι, καλά. Δεν έπρεπε να μην είναι. Θάλασσα. Ναι, θάλασσα έχει μέσα την κατευσυγμένη γαρίδα, σίγουρα. Ανακατεύουμε. Μπράβο ρε Κλεάντη, άνοιξε το φως παιδιά για να βλέπετε. Χαμηλή φωτιά. Ίσα ίσα. Και τώρα το αφήνουμε να σιγοβράζει και ετοιμαζόμαστε να ρίξουμε τα μακαρονάκια μας. Σόγια. Δεν θα βάλουμε πολύ όμως. Θα βάζαμε σόγια αν δεν είχαμε την κόκκινη σάλτσα. Θα δοκιμάσω να κάνω κάτι, θα το πούμε στο τέλος. Αν πετύχει, πέτυχε. Αν δεν πετύχει, θα μείνουμε νηστικοί. Να διαχωριστεί η σόγια γευστικά με την κόκκινη σάλτσα. Μάλιστα. Βάζω μια κουταλίτσα baking powder. Προσθέτουμε ελάχιστο λαδάκι. Ναι. Τα μακαρόνια μας. Ω, καλές επαγγελματίας. Ω. Ωχ, μυρίζει τέλεια, αρθή! Σκέφτομαι αυτή να βάλω ένα τσικ ίσα ίσα κάτω κάτω στο πιάτο. Ναι. Στον πάτο του πιάτου δηλαδή, και μου τα κάτω κάτω μακαρόνια. Έτσι ώστε να πάρει πυρουνιά από κάτω. Μάλιστα. Θα σου έρθει ο βιτός της θάλασσας. Ναι. Ξέρουμε και οι δύο ότι όσο χάλια και να γίνει, θα το φάμε. Ναι, μόνο. Να βάλω ένα μυστήριο στο πιάτο. Ναι. Ο Λουκ κάνει παρέα με ένα πολύ δικό του τρόπο στον Κλεάντη που μαγειρεύει. Κλεάντη, δες τον. Είσαι καλά, να πάρω το γιατρό σου. Τι κάνεις? Παιδί μου! Μετά από όλα αυτά που μας είπε, αποφάσισε τελικά να μην βάλει σόγια. Κλεάντη! Θέλω να βάλω ένα βούτυρο το οποίο έχει μέσα και λίγο τρούφα και αυτά τα δύο νομίζω δεν πάνε. Εντάξει, εντάξει, φτιάξω να το δοκιμάσουμε και θα μιλήσεις μετά. Εντάξει. Δοκιμάζω, να δω αν είναι έτοιμο. Έρχεται! Έρχεται! Για να το δω. Έλα ρε Κλεάντη! Μα αφήνετε βέλος και βασιλικάκι πάνω. Βέβαια! Εντάξει, είναι πολύ ωραία. Έλα να δοκιμάσουμε. Θέλω να αναθεωρήσω. Έχεις αναθεωρήσει 50 πράγματα. Για συνέχισε. Ναι, το μακαρόνι βγήκε πιο χοντρό από ό,τι νόμιζα. Θέλει ακριβώς το λίγο λιγότερο. Δηλαδή τι νούμερο ήταν αυτό και τι νούμερο θέλει. 9 νομίζω, τι είπαμε. 9. Άρα θέλει 8. 8 μάλλον, ναι. Ναι, είναι όντως μεγάλο. Είναι για παστίτσιο αυτό. Ναι. Θα δοκιμάσω χωρίς γαριδούλα. Ναι. Δεν μπορώ να τα τυλίξω όπως βλέπεις, αλλά μοσχοβολάει από την αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία η σάλτσα. Μπράβο, αγάπη μου. Πάρα πολύ νόστιμο. Ωραία, δεν είναι? Ναι. Και φτύνει. Την άλλη. Πάμε σε φίλους μου, Λίλια. Παιδιά, ερχόμαστε. Γιατί δεν μπαίνει? Για κάποιο λόγο δεν λειτουργεί το Netflix. Τώρα θα αρχίσω να πανικοβάλλω ακόμα περισσότερο. Αν δεν το φτιάξει, θα πεθάνω. Το ξυλώνω, παιδιά, για να φτιάξω κάτι άλλο, γιατί δεν είναι ωραίο. Το είδαμε όλοι ότι δεν είναι ωραίο.
Επίσης δεν έχω πολλά μαλλιά, οπότε πρέπει να περάσω την ώρα μου κάπως, οπότε θα ξυλώνω και θα ξαναπλέκω. Απλώς αυτό μια χαρά πέρα... μαλλιά έχεις εγώ πλέον. Απλώς αυτό εδώ πέρα βγήκε τόσο ωραίο. Κοιτάξτε πόσο χοντρό είναι, παιδιά. Πραγματικά, μπράβο μου, είναι ένα αριστούργημα, ένα έργο τέχνης. Απλώς είναι λίγο μικρό. Κράτα το λίγο σταθερό. Τελείωσε η ταινία, λεγόταν Ingrid Goes West. Δεν είναι και από τις καλύτερες που έχω δει. Ωραία ήταν, ωραίο νόημα άφησε στο τέλος. Αλλά κατά τα άλλα θα την αποκαλούσα μέτρια και θα ήμουν και ευγενική. Κάναμε τηλέφωνα στους γονείς μας. Και αυτές τις μέρες, τα λέγαμε πριν, μην τα ξαναλέμε, είμαστε εμείς οι γονείς και οι γονείς τα παιδιά. Όχι, μην πας εκεί, θα πάω εγώ. Όχι, μην κάνεις αυτό. Τέλος πάντων, μάλλον αύριο θα σας πάρω και θα πάμε να πάρουμε κάτι φάρμακα που χρειάζεται ο μπαμπάς μου. Πιάστηκα πάνω μου. Έχει βγει ο Κλεάνθη στη βεράντα να μαζέψει μια κουβέρτα. Κλεάνθη! Μου έκοψε το αίμα! Δεν θυμάμαι τι είπα πριν, γιατί μου πήγε να τώρα. Τέλος πάντων, θα πάμε μαζί να πάρουμε κάτι φάρμακα του μπαμπά μου που πρέπει να τα πάρει και δυστυχώς του τελειώσανε. Θα πλύνουμε πιάτα και θα δούμε ειδήσεις. Πολύ φαν ακούγεται το σημερινό πρόγραμμα. Μπορεί να έχουν μια διαφορά αυτά τα καθημερινά vlogs. Δεν υπάρχει αυτή η χαρά του Χριστουγέννου. Πρέπει να φέρουμε τη χαρά. Υπόσχομαι αύριο να έχω περισσότερη ενέργεια. Επίσης, ιδανικά θα ήθελα να μην φυσάει, ώστε να μπορούμε να βγούμε έξω και να κάνουμε κάτι με τα φυτεύσεις που θέλω να κάνουμε. Θέλω να μου γράψετε από κάτω εσείς τι κάνετε αυτές τις μέρες, πώς περνάτε την ώρα σας. Διαβάζετε κάποιο καλό βιβλίο. Θα ψάξω κι εγώ μετά να δω τα βιβλία. Γιατί προς το παρόν με έχει απορροφήσει το πλέξιμο. Θα ψάξω να βρω ένα καλό βιβλίο κι εγώ να διαβάσω. Έχουμε εδώ διάφορα. Μήπως θέλετε αύριο να βγάλουμε έξω όλα τα πράγματα από το ψυγείο και να το καθαρίσουμε. Θέλετε να είναι αυτή η μέρα. Είμαι σίγουρη ότι δεν είναι μόνο το δικό μου ψυγείο που το χρειάζεται. Το χρειάζονται πολλά ψυγεία εκεί έξω. Θέλετε αύριο να κάνουμε αυτό. Όχι! Γιατί? Το θες βρώμικο το ψυγείο. Εγώ να το αφήσω, ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Βρώμικο, χάρια. Σ' αρέσει να είναι βρώμικο το ψυγείο. Ναι. Θέλω να πάω να βγάλω ένα φρούτο και να βγαίνει. Μακαρόνια τριών μηνών από ένα. Έλα, δεν είσαι αυτή την κατάσταση, μην λες ψέματα. Μια χαρά είναι. Ναι, αλλά σκέψω να το ξανακάνω. Να στράφει το ψυγείο, να καθρεφτίζεσαι μέσα στο ψυγείο θέλω. Και αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε όλο σώμα καθρεφτή, μπορούμε να το κάνουμε αυτό, είναι όντως έτσι. Look of the day, πάω στο ψυγείο. Look of the day. Λουκότσι! Λουκότσι μου, τρόμαξε από την πόρτα και ακόμα είναι χεσμένος. Τι πόζα, τα πόδια σου, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι, είσαι πολύ γλύκας. Μπούτι Κοτόπουλου! Με κάνεις φυλακή να του κάνω λίγο το γόνατο, δω να δω. Να δεις αν έχετε ανακλαστικά. Τι άλλο να κάνουμε αυτές τις μέρες, θα αφιερώσουμε και μία μέρα στην περιποίηση, μάσκες, μαλλιά, χαμός πράγματα. Θα αφιερώσουμε μία μέρα σε decluttering, να αφιερώσουμε μία μέρα... Πείτε ιδέες, θα τρελαθώ! Και ξαναβλέπουμε ειδήσεις κλασικά. Πόδι, πόδι. Κύριε, να πω! Κύριε. Δεν έχουμε σπίτι ακριβώς απέναντι για να τα ακούσετε, αλλά χειροκροτάνε, παιδιά. Παιδιά, χειροκροτάνε. Χτύπησε το κουδούνι η κυρία που μένει από κάτω για να μας πει κάτι από το θηροτηλέφωνο και ο Λουκουμάς πιστεύει ακράδαντα ότι κάποιος θα μπει από την πόρτα και έχει κάτσει εκεί και την κοιτάει. Λουκ! Δεν θα έρθει κανένας. Έλα εδώ. Λουκ! Έλα εδώ, παιδί μου. Θέλει να πλέξει και ο Λουκ. Θέλει να πλέξει. Γενικά, όσο πλέκω με παρατηρεί, το κοιτάει έτσι το πλεκτό. Έχει αφοσιωθεί φουλ. Επίσης θέλει να φάει το κουβάρι. Είναι και αυτό ένα θέμα που αντιμετωπίζω. Εδώ, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η απάντηση στο «Μα καλά, πού πήγε η άλλη κάλτσα μου?». Δύο διαφορετικές κάλτσες τρώει ο Λουκουμάς μόνο τώρα. Φανταστείτε όλη μέρα τι κάνει. Θα τον διώξουμε. Όχι, γιατί. Γιατί μου τρώει τις κάλτσες. Μάλλον θέλει να πλέξει με τα δόντια του. Ναι. Έχω βαρεθεί να κάθομαι. Σήκω όρθιος τότε. Θα έχω δουλίτσα αύριο μάλλον. Τι δουλίτσα θα έχεις? Έχω ένα κομμάτι, θέλω να φτιάξω για κάτι σε ένα βίντεο. Ξέρεις ότι και αυτά καθιστώς θα τα κάνεις. Ναι. Ήρθε η ώρα που όλοι φοβόμασταν και κυρίως εγώ. Πρέπει και να βάλω όλα αυτά στη θέση τους και να πλύνω όλα αυτά. Θα μου πείτε γιατί, μωρή Ευελίνα, έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις? Ναι, να μοντάρω. Αυτό έχω. Αλλά ο Κλεάνθης έβγαλε το Λουκουμά και εγώ θα κάνω τα πιάτα. Να είμαστε δίκαιοι, εντάξει. Τα λέμε μετά. Θέλει να σας πω και γι' αυτό που έγινε στο μπαλκόνι. Αλλά δεν σας τα λέω τώρα για να τελειώνω και μετά να μιλήσουμε, εντάξει. Θες να μας δείξεις γιατί πηγαίνεις έτσι βόλτα το Λουκουμά? Είναι βράδυ. Έχει κάποια σημεία τα οποία είναι πολύ σκοτεινά και δεν βλέπω τι πάει και κάνει. Και δείξε μας τι κάνεις. Οπότε έχω αυτό εδώ, το φακουδάκι, το οποίο πιάνεται εδώ στο σκηνάκι. Το πατάω και προχωράω και βλέπω. Δεν καταλαβαίνω την εξίσου. Έτοιμα όλα! Ήρθα
και κάτσα στο τραπέζι και άνοιξα και το ring light για να σας δείξω το πλεκτό μου το οποίο τελείωσε. Ταραάν! Δεν το λέω επειδή είμαι μπροστά, αλλά αλήθεια, μπράβο μου! Κάποια στιγμή που θα μάθω καλά θα φτιάξω κασκόλ ή πλεκτή μπλούζα ή κάποια κάπα και θα σας την κάνω giveaway. Φαντάζομαι σε 2-3 χρόνια που θα έχω καταφέρει να τελειώσω κάτι έτσι λίγο πιο μεγάλο θα σας κάνω διαγωνισμό. Όχι, αφήστε με, σας παρακαλώ, το θέλω. Θα σας κάνω διαγωνισμό και δεν σηκώνω κουβέντα. Τέλειωσε. Κανονίστε να πάρετε μέρος 2-3 άτομα. Παιδιά, θα γίνω Excel. Στο μεταξύ, μιας και μιλάω για διαγωνισμό, τρέχει ένας ωραίος διαγωνισμός στο Instagram. Σας το πω και από εδώ, γιατί να μην σας το πω. Ο οποίος κανονικά έλεγε εχθές. Αλλά λόγω της κατάστασης λέω, άστο μερικές μέρες ακόμα να έχουμε κάτι να περιμένουμε. Κοιτάξτε τι θα κερδίσετε. Το βλέπετε αυτό το ring light που έχει βάση και είναι επιτραπέζο και έχει και θήκη για κινητό. Αυτό είναι στο giveaway. Και ένα set πινέλων mermaid και ένα καθαριστικό για πινέλα. Και όλα αυτά είναι από το Happy Too Shop. Οπότε, παιδιά, όσοι θέλετε, θα αφήσω κάτω στο κουτί περιγραφής το Instagram μου να πάτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Πες μου ότι δεν την έχω αφήσει την κάμερα σε zoom. Όχι, τώρα κάνει zoom. Τώρα. Ήταν ζουμαρισμένη πριν, εγώ τώρα δεν κατάλαβα, κάηκα. Μιας και έκατσα εδώ ρε και τα λέμε. Πριν δεν νομίζω να το ακούσατε καλά από την κάμερα, γιατί είναι μακριά τα υπόλοιπα σπίτια και οι πολυκατοικίες, αλλά αλήθεια ήταν πολύ γλυκό αυτό που έγινε πριν στα μπαλκόνια. Που βγήκαμε και χειροκροτήσαμε στις 9 η ώρα για τους γιατρούς και γενικότερα για τους νοσοκόμους, για όλα τα άτομα που είναι στα νοσοκομεία και παλεύουν αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουν να μας κρατήσουν ασφαλείς. Και θέλω να ζητήσω για άλλη μια φορά και τελευταία σε αυτό το βίντεο, γιατί σε λίγο τελειώνει, όχι για κανένα λόγο. Να πλένουμε πάρα πολύ καλά τα χέρια μας. Δεύτερον, να μην βγαίνουμε χωρίς πολύ σοβαρό λόγο από το σπίτι, δηλαδή μην βγείτε να πάρετε παπούτσια αυτές τις μέρες. Καθίστε σπίτι, μόνο αν είναι κάτι σημαντικό και επίσης όσοι έχετε γονείς που είναι σε ευπαθείς ομάδες ή παππούδες ή γιαγιάδες, να τους παίρνετε τηλέφωνο να δείτε τι κάνουνε. Και αν χρειάζονται πράγματα από το σούπερ μάρκετ, κάτι βασικό ή κάποια φάρμακα, να πηγαίνετε εσείς να τους βοηθάτε, γιατί καλό είναι να μην βγουν καθόλου. Και όχι να πάτε να τους πάρετε τα φάρμακα και μετά να μπείτε με στο σπίτι αγκαλιές, φιλιά και τέτοια. Στα αφήστε στην πορτούλα τους και θα τα πάρουν μετά. Εντάξει ρε παιδιά, τώρα εγώ μάλλον θα πρέπει να μοντάρω. Κλεάνθη, πού είσαι? Ο Κλεάνθη στον υπολογιστή του, με έχει αφήσει να μιλάω μόνη μου. Πάμε να δούμε τι κάνει. Τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Τι φτιάχνεις? Τίποτα, κάτι στα ομίδους, σε τάνα. Αυτό εδώ με το ακουστικό που κρέμεται. Αντίποτα, είναι το βουτού. Να σου πω κάτι, θα κλείσω το vlog. Πήγα να πω, θα κλείσω το vlog μας. Είναι 12 παρά, είναι μια καλή ώρα για να κλείσει. Μπας και κοιμηθώ κι εγώ κάποια στιγμή. Ήρθε και το παιδί τρέχοντας για κάποιο λόγο. Δεν πιστεύω να κάνεις καμιά σκατιά στο σαλόνι. Τώρα βρήκε το χαλί. Ρε Λουκ, μην τρως το πόδι σου. Είναι πολύ άσχημο αυτό που έχεις κάνει στο αυτί σου, αν θες τη γνώμη μου. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like. Και να πατήσετε και το καμπανάκι, γιατί αλλιώς δεν θα σας έρχεται η ειδοποίηση, τσάμπα θα το έχετε πατήσει το κουμπί. Και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, παιδιά. Δεν ξέρω πόσες μέρες θα κάνω. Έλεγα μια εβδομάδα, αλλά θα κάνω όσο κρατήσει. Όσο μείνουμε μέσα, εγώ θα κάνω βιντεάκι, εντάξει. Στείλτε μου ιδέες, γράψτε μου εσείς τι κάνετε. Περιμένω τα μηνύματά σας. Σας αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Από εμένα. Εμένα. Και το παιδί. Να έχετε μια όμορφη μέρα.